Η τελετή παράδοση κάτω υπόγειας οδού της Αγίας Παρασκευής στη Μενεμένη ξεκίνησε με χαμόγελα, καλό κλίμα και χειραψίες μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου. Όμως το κλίμα αυτό αντιστράφηκε όταν ξεκίνησαν οι ομιλίες. Μετά το χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θάνου Βούρδα, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος, καθώς είχε ζητήσει να χαιρετήσει την εκδήλωση. Πιστεύω ότι το έργο που παραδίδουμε σήμερα διαφλήσει στους πολίτες στη Θεσσαλονίκη, στη Μενεμένη και αυτά που έπονται για την περιοχή θα διευκολύνουν και θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μία μέρα χαράς γιατί... Ναι, ελάτε. Δηλαδή πού συμβαίνουν αυτά. Αν δεν ζητούσα, δηλαδή δεν θα μου δίνατε τον λόγο. Και σας ειδοποίησα το πρωί και είπα: θέλω να χαιρετήσω. Ο κύριος Κυρίζογλου υποστήριξε ότι έγιναν όλες οι ενέργειες για την αποπεράτωση του έργου και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν. Ωστόσο, επανέλαβε τη θέση του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης του έργου από το Υπουργείο. Ευχαριστούμε και την Τροχέα Θεσσαλονίκης για την πολύ καλή συνεργασία μας και στο στάδιο της έγκρισης των μελετών και στο στάδιο της αδειοδότησης προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία. Ευχαριστούμε και τους κατοίκους της περιοχής και τους καταστηματάρχες για την υπομονή, την κατανόηση, παρά την ολιγόμενη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε σε ένα αποπερατωμένο έργο. Από την πλευρά του κ. Σπίρτζης έκανε απολογισμό τονίζοντας ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί οι πόροι από την προηγούμενη κυβέρνηση και απέδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι καθυστέρησε για την ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Κυρίζογλου. Παραλήφθηκε από την Εργοσέ προς χρήση 31 δεκάτου, άρα να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για την καθυστέρηση μιας εβδομάδας και 12 λεπτών που έκανα να έρθω από τις 11 η ώρα για την καθυστέρηση παράδοσης. Πρέπει να συντομεύσουν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί για 6 μήνες τόσο η κάτω διάβαση των πεζών όσο και η κάτω οδική διάβαση δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις εργασίες. Είναι έτσι και χειρότερο. Και εσείς το είχατε, Δημαρχέ μου, πριν, δεν σας διέκοψα. Εγώ είμαι προκλητικός, αλλά λέω αλήθεια, μπορεί αυτά να τα ελέγξει όποιος θέλει και από τη διοίκηση της Εργοσέ και από την υπηρεσία. Και είναι καλή ημέρα, είναι καλό το κλίμα, δεν πειράζει κύριε Κυρίζο, εγώ σε αγαπάω σε προσωπικό επίπεδο. Η καθυστέρηση την οποία λέτε εσείς οφείλεται στην αποκεντρωμένη που είναι κράτος και όχι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δήμο που είναι αυτοδιοίκηση προς διευκρίνηση. Κάτω. Τίποτα άλλο. Ο Δήμος δεν καθυστέρησε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα τα βρουν. Ωστόσο, μετά την ομιλία του κυρίου Σπίρτζη επικράτησε από όλους η καλή διάθεση και ακολούθησε η κοπή της κορδέλας των εγγενείων. Όπως φαίνεται στο σχέδιο, με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση, πλέον ο οδηγός που ξεκινάει από το Βαρδάρι μέτωπο προς δυτικά, επί της Μοναστηρίου θα στρίβει δεξιά, θα κινείται στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, μήκους περίπου 400 μέτρων, από τα οποία τα 90 μέτρα είναι κλειστή υπόγεια διάβαση οχημάτων. Ναι, είναι σημαντικότατο το έργο. Πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί είχαμε μόνο την Αγία της Παρασκευής, τώρα θα ανοίξει αυτό το κομμάτι από εδώ το οποίο θα διευκολύνει και αυτό. Η κατασκευή των παράπλευρων πεζόδρομων έχουν αναβαθμίσει αισθητά την περιοχή. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος εξέφρασε την έκπληξή του, σχολιάζοντας συγκεκριμένα την αναφορά του κ. Σπίρτζη, σύμφωνα με την οποία η συντηρητική παράταξη δεν έδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για μια σειρά από υποδομές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μα η λεγόμενη συντηρητική από τους ίδιους παράταξη, γιατί για μένα είναι η προοδευτική παράταξη σήμερα στη χώρα, είναι αυτή η οποία
ουσιαστικά δρομολόγησε το έργο και το δημοπράτησε. Είναι αυτή η οποία δημοπράτησε το έργο και ξεκίνησε το έργο των κόβων της Δυτικής Περιφερειακής, για το οποίο επέρονται οι σημερινοί υπουργοί. Είναι αυτή η οποία κατασκεύασε και παρέδωσε δεκάδες θέσεις, δεκάδες σχολικές αίθουσες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μετά την τελετή εγγενείων παραδόθηκε σε κρίσιο δρόμος, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί η υπόγεια πεζοδιάβαση του έργου.